Ντροπή. Έλα. Τον έφαγε στα γυαλιά. Τι αυτό. Ντροπή. Τον έφαγε. Κυρία μου, το νούμερο 13 δική μου υπόθεση σήμερα. Γιατί. Γιατί το κάστρο έπεσε. Η πόλη αλώθηκε. Τούτη η τραγουδίστρια. Τούτη. Μιλάμε για γνωστή, πασίγνωστη τραγουδίστρια. Πόσο πασίγνωστη, πασίγνωστη. Άμα σου πω, θα σου φύγει το σάκος πίσω στο σαγόνι. Είδωλο. Μην το πεις το. Μιλάμε για τραγουδίστρια θεά. Για τραγουδίστρια η οποία έχει γράψει ιστορία στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Για τραγουδίστρια που την έχουν τα τελευταία χρόνια προσεγγίσει οι περισσότεροι διευθυντές προγράμματος, οι περισσότεροι μεγάλοι παρουσιαστές, της έχουν κάνει πρόταση να κάτσει στην καρέκλα του κριτή των talent shows, αυτών που γίνονται, των μουσικών talent shows που γίνονται στην ελληνική τηλεόραση, και έχει πει ένα όχι, όχι σαν το μεταξά, πιο μεγάλο δηλαδή το όχι. Τραγουδίστρια που ενδιαφέρει πολύ και το κοινό, αλλά και τους ανθρώπους στη τηλεόραση, γιατί έχει κάνει και διεθνή καριέρα. Ελληνίδα, επιμένω. Μία τα τραγούδια τη. Τώρα, μέχρι τώρα μου έρθει. Ευτυχώς πω στο Ελληνίδα, γιατί. Μαντόνα Τζένιφερ Λόπεζ, εγώ στην Ελληνίδα μιλάμε. Εγώ μέχρι την ιστορία του τραγουδιού έφτασα. Σκεφτόμουν Γαλάνη, Δίκη Μοσχολιού, Χάρη Αλέξη. Μπορώ να σου πω. Αυτές, yeah. Καλά κάνει, είπες... Κατερίνα Καραβάτου, και σκέφτηκε λίγο έτσι αυτά τα μεγάλα ονόματα, γιατί yeah. Μιλάμε για μάθο. Μάθο. Του οβά του Κοκλώνη που ξεκινάει στο Open το Γενάρη. Όχι, δεν θα φέρει τραγούδια από το εξωτερικό. Είναι τραγουδίστρια όμω που τα τραγούδια τη έχουν τραγουδηθεί. Και στη γειτονική Τουρκία. Ο μεγάλα σουξέ. Θα μάθουμε κάποτε, παιδί μου. Ένα από τα τραγούδια. Δεν θα ξαναπάρεις έκτακτη είδηση ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Τέσσερα τραγούδι της. Θα πω σε αυτή της Μαριλού ποιο είναι τραγουδίστρια και θα τραγουδήσει εκείνη. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά. Άτζελα Δημητρίου, κυρία μου, μαθαίνεις πρώτα από εδώ. Συρίζει η καριέρα μου. Από τη φωλιά του Κούκου. Λοιπόν, η κυρία Δημητρίου έχει κάνει ραντεβού με τον κύριο Κάλλη, το διευθυντή προγράμμα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οι συζητήσεις είναι προχωρημένες. Μαθαίνω ότι έχουν δώσει τα χέρια. Δεν έχουν υπογράψει ακόμα. Δεν έχει υπογράψει κανείς ακόμα για τον Justin του Οβά. Είναι καταπληκτικό. Γνωρίζω και άλλα μέρη της Επιτροπής αλλά και των τραγουδιστών, αλλά εδώ θα είμαστε. Μια ερωτησούλα πολύ μικρή και γρήγορη. Δεν είχε πει πέρυσι ότι εγώ τελείωσα με την τηλεόραση. Χωρίς όχι, τελείωσε. Έχει τελειώσει με την τηλεόραση. Κάνει μόνο δηλώσεις σε κάμερες τώρα. Άλλο, δεν χρειάζεται να κάνει συνεντεύξεις όμως για το σόου που θα είναι. Για τη δουλειά, για τη δουλειά αυτή. Τώρα είναι. Θα έχει άλλο πράγμα να πει. Αλήθεια το λες. Θα είναι σε πώς μία από τις τέσσερις καρέκλες. Πώς την έπεισαν, πες μου. Τώρα τι να σου πω, πώς την έπεισαν. Καταρχήν την έπεισαν γιατί το σόου είναι. Την έπεισαν. Και οικονομικά, ρε παιδιά, τώρα τι πώς την έπεισαν. Τάσουρε, δηλαδή από αυτό που μάστησε η Άντζελα να πω. Τι γίνεται, δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή, Κατερίνα μου, το κάτι παραπάνω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τι έχουν κάνει χιλιάδες προτάσεις της γυναίκας αυτή. Ναι, επίσης. Της αρέσει το κόνσεπτ. Έβαλε και το χεράκι του ο Νικόλας, ο Νίκος Κοκλώνης που τη θέλει πάρα πολύ και νομίζω ότι έσπασε την μπάγκα. Δεν την ήθελε. Πάντως έχουν και άλλα ονόματα. Εγώ την πω την αμαρτία μου, τον Άντζελα Δημητρίου, τη βάζει να τραγουδάει. Τι? Αυτό θα πω. Βάζεις κόουτ. Δεν τη βάζει στην ειδική του. Τη βάζει να τραγουδάει και να βοηθάει εκεί πέρα. Καλά, δεν ξέρει πώ θα διαμορφωθεί. Δεν ξέρει πώ θα διαμορφωθεί. Πλάκα, κάνει εσύ. Μπορεί και να τραγουδήσει, θα δούμε. Ναι, Άντζελα Δημητρίου τη βάζει να μιλάει. Άντζελα Δημητρίου, κριτική επιτροπή. Μιλάμε ότι είναι καταπληκτικό το. Δηλαδή η σύλληψη. Πάρα πολύ ωραία.